Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είναι η ανάλυση των ζωδίων, η προβλέψη των ζωδίων, ταρό, για το μήνα Σεπτέμβριο του 2021, όπου θα πάμε να δούμε αναζώδιο τι γίνεται. Προτού όμως ξεκινήσουμε, να δούμε λίγο το μήνα Σεπτέμβριο, πολύ γρήγορα. Αν και μπορείτε να δείτε και το βιντεάκι το οποίο έχω φτιάξει για τις γενικές ενέργειες του μήνα Σεπτεμβρίου, εδώ θα ρίξω για τα ζώδια, τι έχουν να μας πει ο μήνα Σεπτέμβριο σχετικά με τα ζώδια γενικά και τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται εμείς να προσέξουμε όλοι. Λοιπόν, πρώτο πράγμα είναι κάρμα, καρμικές καταστάσεις. Έτσι είπαμε και έχω πει και στο βιντεάκι ότι ο Σεπτέμβριος είναι ένας καρμικός μήνας, αλλά το 10 όμως σημαίνει τύχη, σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε την τύχη μας, μπορούμε να προχωρήσουμε πιο κάτω. Το 5, το 5 πεντάκτινο σημαίνει ήρθε η στιγμή να δουλέψουμε στο οικονομικό κομμάτι, να προσαρμοστούμε, να βγούμε από τη μιζέρια, να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας και επίσης εδώ σημαίνει και πνευματική μιζέρια και να προχωρήσουμε. Και έχουμε και ένα 7 μπαστούνι που σημαίνει ευλογία, εφόσον όμως υπερασπιστείς τα ιδανικά σου και τις ιδέες σου, εφόσον όμως υπερασπιστείς αυτά τα οποία σε αντιπροσωπεύουν, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το καλό, το γενικότερο καλό, έτσι, γιατί εδώ μιλάμε για γενικότερο καλό, και εννοείται ότι τότε θα βρεις πολλές ευλογίες στη διαδρομή σου. Καλό κάρμα, φεύγω από κάτι δύσκολο, μίζερο, δύσκολο, υπερασπίζομαι το δίκαιο μου και δικαιώνομαι. Λοιπόν, τώρα να τα μαζέψω και να αρχίσουμε να πηγαίνουμε στα ζώδια, να αρχίσουμε να τα αναλύουμε τα ζώδια, θα κάνουμε ρουνικό σταυρό μαζί με μυστικό μήνυμα, έτσι, μυστικό μήνυμα ζωδίου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τελείως διαφορετικά. Θα ξεκινήσω από το ζώδιο των Ιχθύων. Ναι, θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε τελείως διαφορετικά, δεν πειράζει. Λοιπόν, και πάμε τώρα να επιλέξουμε. Ωραία, από αυτό είναι πολύ καλό χαρτί. Το παρελθόν σου είναι ο ήλιος για σένα, Ιχθύς. Λοιπόν, έχεις πολύ φως, έχεις πολύ δύναμη. Στο μέλλον σου έρχεται λοιπόν ο Άσος Ξυφών, έχεις αξία. Μη φοβάσαι γενικότερα να προχωρήσεις το μήνα Σεπτέμβριο και να πάρεις ρίσκα, να κάνεις το μες. Έχω μια σελήνη, σε ευνοεί βεβαίως, πέφτει μια νέα σελήνη στο ζώδιο των Ιχθύων, όπως έχουμε πει, που είναι στις 6, για να δω, είναι στις 6 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, όχι, στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 6 Σεπτεμβρίου είναι στο ζώδιο του Σπαρθένου και στις 20 Σεπτεμβρίου είναι στο ζώδιο των Ιχθύων. Επηρεάζει, σε επηρεάζει, εννοείται πάρα μα πάρα πάρα πολύ και επίσης σημαίνει και ονειρική, όνειρα, απαντήσεις μέσα από όνειρα, μέσα από διέστηση, έτσι. Αυτό που σε σταυρώνει και αυτό το οποίο μπορείς εσύ να προχωρήσεις και να πάρεις αποφάσεις σημαντικές, το σε σταυρώνει σημαίνει ευλογία, έτσι, είναι το 6 κούπα. Επιτέλους νιώθεις οικογένεια, κάτι, οικογένεια, νιώθεις κάπου κοντά, νιώθεις με κάποια πρόσωπά σου οικία, πολύ καλά, έχεις περάσει υπέροχα. Ο Σεπτέμβριος σε ενώνει με ανθρώπους και αυτό είναι πολύ ωραίο και η κεντρική φιγούρα είναι το 6 ξυφών. Θέλεις λοιπόν κάτι να κάνεις, να κινήσεις για νέες πολιτείες, να κάνεις καινούργια πράγματα, αλλά θέλεις να το κάνεις με το δικό σου τρόπο που είναι μια ηρεμία. Το 6 ξυφών επίσης έχει ένα μήνυμα για σένα που είναι το αριθμός 6 και πάμε να τον δούμε μισό λεπτό, όπου ο αριθμός 6 λέει εδώ ότι οι σχέσεις γίνονται σημαντικές όταν σε καταλαβαίνουν λοιπόν εσένα και την ευαισθησία σου. Μάλιστα λοιπόν, ναι, οι σχέσεις λέει γίνονται σημαντικές όταν, όταν καταλαβαίνουν εσένα και την ευαισθησία που έχεις. Πολλές φορές οι ηχθείς το κρύβουν και πολλές φορές το κρύβουν και μέσα από έναν πολύ απότομο τρόπο. Και μένα από έναν πολύ μπρουτάλ μπορεί να φαίνεται τρόπο, πολύ άσχημο τρόπο. Το κρύβουν διότι προστατεύουν την καρδιά του για να μην πληγωθούν. Το μήνυμα είναι όμως προχώρα, θα σε καταλάβουν, μην διστάσεις, υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Αυτό είναι ένα πολύ εξαιρετικό μήνυμα για σένα. Πολύ ωραία λοιπόν. Να τα μαζέψουμε για να πάμε στο επόμενο ζώδιο. Είπαμε ανάποδα το ξεκινάω αυτή τη φορά. Δεν πειράζει. Έτσι για τους δικούς μου λόγους και εγώ, ας κάνουμε και κάτι έτσι να πάμε λίγο διαφορετικά, κόντρα στο ρεύμα, όχι ότι αλλάζουμε κάτι, απλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, υδροχός, τι έχουμε για τον υδροχό τώρα εδώ πέρα, για πάμε να δούμε, λίγο να ανακαθέψω, γενικά μηνύματα, για να δούμε, παρελθόν, το παρελθόν για σένα υδροχό είναι ο ακόλουθος μπαστούνι. Πώς σημαίνει ότι έχεις έρθει μέσα από μία διαδικασία
κάποιων πραγμάτων στα οποία τα πράγματα για σένα δεν έχουν οριμάσει σε κάποια επίπεδα. Κάπως λίγο δεν έχεις κατασταλάξει αυτά τα οποία σε κουράζουν, βεβαίως. Και είσαι στο 8 ξυφών για το μέλλον. Πρέπει οπωσδήποτε να βρεις κάποιες λύσεις να βγεις από το εσωτερικό σου, από την εσωτερική σου φυλακή, ας το πούμε, γιατί είναι φυλακή του μυαλού, τίποτα άλλο. Το μυαλό σου σε φυλακίζει. Ήλιος, η σκέψη σου είναι ήλιος, φωτεινές, εδώ είναι η θεραπεία σου, φωτεινές σκέψεις, θετικές σκέψεις, με αυτοπεποίθηση θα έλεγα, για να μπορέσεις να βγεις από τυχόν δυσκολίες, αλλά και να βρεις λύσεις. Το σταύρωμα που σου έρχεται είναι υπομονή, θα κάνεις υπομονή, ό,τι και να είναι, γιατί αυτά, πολλές φορές αυτά που σε προβληματίζουν δεν έρχονται μια μέρα στην άλλη ως λύσεις, αλλά χρειάζονται μια διαδικασία να περάσει. Το κεντρικό νόημα εδώ πέρα είναι το δύο πεντάκτηνο, εντάξει, βρίσκεις ισορροπίες. Τα καταφέρνεις, βρίσκεις με κάποιο τρόπο, βρίσκεις ισορροπίες και στα οικονομικά και στα γκομενικά λίγο, ας το πούμε, στα ερωτικά δεν έχεις και... Δεν δείχνει να έχεις πάρα πολλές επιλογές, δύο είναι οι επιλογές, αλλά είναι χρυσάφι αυτές οι επιλογές, με κάποιο τρόπο σώζεσαι. Ο αριθμός 2 λοιπόν, να το δούμε, να στο διαβάσω και θα το δεις εδώ πέρα και πολύ κοντά να το δεις και εσύ, σημαίνει ανακαλύπτω και κατανοώ μέσα από ομάδες και συνεργασία. Λοιπόν, δες εδώ το μυστικό μήνυμα. Άρα για σένα σημαντικό μήνυμα είναι μέσα από ανθρώπους, γι' αυτό βγήκαν και πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα, πολλές φιγούρες. Έρχονται σημαντικά μηνύματα και σημαντικές βοήθειες, οι οποίες είναι αυτές που μπορούν να σε βοηθήσουν, υδροχόε. Μάλιστα, για να βρεις απίστευτες λύσεις. Εξαιρετικό θα έλεγα. Ωραία. Πάμε στο ζώδιο του εγώκερτου. Εγώκερος. Λοιπόν, λίγο να ανακατέψω. Και όπως θα δείτε, τις κάρτες τις κάνω με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Έπεσε μόνο της, είναι ο κόσμος. Έπεσε μόνο του σαν μήνυμα. Ας το κρατήσουμε, το βάλω λίγο στην άκρη. Ο κόσμος σημαίνει κάρμα, έτσι. Εδώ σημαίνει όπως έχεις φτιάξει το κρεβάτι σου, έτσι θα κοιμηθείς. Είναι ξεκάθαρο. Τώρα, αν το έχεις στρώσει καλά το κρεβάτι, εντάξει, θα δικαιωθείς, θα πάρεις την αμοιβή σου, το δώρο σου. Αν είναι τσαλακωμένο, θα πάρεις το δώρο σου, αλλά θα είναι πιο υποδέστερο. Και αν τελικά είναι εντελώς ξέστρωτο, εκεί μην περιμένεις και πάρα πολλά πράγματα, γιατί είναι αυτό που λένε, όπως έστρωσε θα κοιμηθείς. Είναι καρμικές καταστάσεις εδώ και φυσικά ο εγώκερος. Και ναι, να πω για τους εγώκερους ότι επειδή εσείς οι εγώκεροι, ο κυβερνήτης σας είναι ο Κρόνος, εάν έχετε κάνει βλακεία, θα τιμωρηθείτε. Ναι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει στην αστρολογία. Ναι, είναι πραγματικό. Τιμωρήστε πιο. Εντάξει, okay, τιμωρήστε πιο ισχυρά από ότι ένα άλλο ζώδιο. Το λέμε σε γενικό πλαίσιο. Παίζει ρόλο και ο προσωπικός χάρτης βεβαίως. Αλλά το λέμε γενικά. Προσέξτε λοιπόν τις πράξεις σας. Το παρελθόν σας λοιπόν έχει να κάνει ίσως με μια παλιά καρμική αγάπη. Σας ξύπνησε κάποιος έρωτας. Μισό λεπτό να το βάλουμε εδώ πέρα. Φόντωσε κάποιος έρωτας, κάτι από τα παλιά, από τα περασμένα. Αναπολύτε το παρελθόν σας. Σας έρχονται μνήμες από το παρελθόν. Έρωτες. Να και εδώ ένας μεγάλος έρωτας. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, έρωτας μεγάλος. Εδώ τώρα συμβαίνει το εξής. Ή το φαντάζεστε και είναι στο μυαλό σας, ή είναι πραγματικότητα. Βγαίνετε έξω στον κόσμο και γίνεται πραγματικότητα, ή μένετε κλεισμένοι στο καβούκι σας και απλά το φαντάζεστε και λέτε «Αχ, τι ωραία που θα ήταν αν τα είχαμε», ας το πούμε. Αυτό θέλει προσοχή. Η σκέψη σας λοιπόν είναι η κατάκτηση, η φιλοδοξία σας, η δύναμη. Πολλές φορές δεν λογαριάζετε, πολλές φορές γίνεστε και λίγο σκληροί, σκληρές, αναγκάζεστε να το κάνετε αυτό λόγω ίσως συνθήκων. Εδώ σημαίνει όμως όρμα. Εδώ αν είναι έρωτα σημαίνει όρμα, έτσι. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είναι ο κρεμασμένος. Ο κρεμασμένος σας μιλάει για αλλαγή τρόπου σκέψης. Άλλαξε τον τρόπο σκέψης, λέει εδώ πέρα. Γίνει και πιο φιλοσοφημένος. Γίνει και πιο κατασταλαγμένος, έτσι. Κατάλαβε και κάποια πράγματα τι σημαίνει στη ζωή. Αυτό είναι καλό, λοιπόν, αλλά μιλάει και για θυσία. Κάτι μιλάει και για θυσία, αγαπημένο μου, εγώ και είναι εδώ και κυρίως βάζω πάντα εγώ το χρόνο. Ένας δεύτερος υπότης, πράγμα που σημαίνει ότι η σκοπή σου, ο σκοπός σου, αυτά που έχεις βάλει για πλώρη, σαν στόχο, έχουν την τάση να ικανοποιηθούν, να τα ολοκληρώσεις. Να πάρουν δηλαδή τη μορφή τους, να γίνουν δηλαδή, να έχουν τη δυναμική τους. Και ένας αριθμός εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο αριθμός 5. Τι σημαίνει εδώ? Ο αριθμός 5 λέει νιώθεις καλά όταν υγιείσαι, και δεν σε εξουσιάζει κανένας, αλλά να σεβαστείς τις αξίες. Υγείσαι
Έχεις τη δυνατότητα να ηγηθείς είτε άντρας είτε γυναίκα σε πολλά πράγματα, σε projects, σε συνθήκες, σε καταστάσεις, σε επιχειρήσεις, σε θέματα έρωτα κτλ. Αλλά όμως να σεβαστείς και τους άλλους. Αυτός είναι ο κανόνας, αυτό είναι το καρμικό σου πρότυπο, αυτό λέει δηλαδή η δυναμική σου. Οπότε αν το σεβαστείς, φυσικά και θα βρεις γαλήνη και επιτυχία και καλό κάρμα προκειμένου να πετύχεις τους στόχους σου. Ωραίο, πολύ καλό. Πάμε τώρα, το ξώτης. Το ξώτης. Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Το ξώτης, γενικό πλαίσιο λοιπόν για το μήνα Σεπτέμβριο. Τι έχουν να μας πούνε τα ταρό. Αχα, μάλιστα. Βασιλιάς πεντάκτηνο. Άντρας, αρσενική ενέργεια, χρήμα, να το φέρω εδώ. Χρήμα, τίτλοι, επιτυχίες, μπορεί να υπάρχει και επιτυχίες, επαγγελματικές προτάσεις, επαγγελματικές προοπτικές, ανοίγματα, γνωριμής μέσα από άλλα πρόσωπα. Το μέλλον λέει όμως ότι για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να εμπιστευτείς το ένστικτό σου. Θα μπορέσεις να εμπιστευτείς το ένστικτό σου ή τυχόν μηνύματα που θα σου έρθουν μέσα από ίσως όνειρα ή προφητικά όνειρα ή μέσα από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια δύναμη. Αυτό που σου έρχονται σε σκέψη είναι ότι όχι, πολεμάω και έχω κουραστεί. Ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο. Πολεμάς, έχεις πολεμήσει, είναι η κάρτα του πολεμιστή αυτή εδώ πέρα. Έχεις πολεμήσει, ο κύκλος όμως κλείνει με κάποιο τρόπο και αυτό που φοβάσαι είναι η θλίψη, μη στεναχωρηθείς πάλι. Δηλαδή, μην όλο αυτό το κύκλωμα, όλο αυτό το πράγμα το οποίο σου έχει βγει είναι θετικό, μήπως είναι ψέμα. Και λες ένα ψέμα, θα πληγωθώ πάλι. Θα με στεναχωρήσουν, θα με προδώσουν, θα με εγκαταλείψουν, θα με κάνουνε. Και γι' αυτό παίρνεις και μία προσωπική, ας το πούμε. Είσαι αυτό το διάστημα, θα έλεγα, κυρίως μόνος μόνη από επιλογή και ψάχνεις μόνος μόνη τα δικά σου όνειρα να πραγματοποιήσεις μέσα από ιδιαίτερες καταστάσεις. Εδώ είναι ένα ψυχανέμισμα, δηλαδή πάω να βρω λίγο την ψυχή μου, αυτό σημαίνει. Ο αριθμός 8 λοιπόν μας πηγαίνει και μας πει ότι μπαίνει σε κίνηση η ενέργεια του αίτιου και του ιατού, τα αποτελέσματα εξαρτώνται από τις πράξεις σου. Είναι ο αριθμός 8 εδώ πέρα, αυτό είναι φίλες και φίλοι, ο αριθμός 8. Μπαίνει σε κίνηση η ενέργεια του αίτιου και του αιτιάτου. Αυτό σημαίνει κάρμα καθαρά. Άρα λοιπόν, αυτό που χρειάζεσαι το ξώτη να προσέξει είναι ότι δεν θα πληγωθείς εφόσον εμπιστευτείς το ένστικτό σου, εφόσον στηριχθείς τα πόδια σου και εφόσον εμπιστευτείς κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου να σε καθοδηγήσουν λίγο. Για να δούμε. Θα το καταφέρεις αυτό ή θα είναι και το μεγάλο σου δίλημα και θα πεις τελικά όχι, δεν το κάνω. Για να δούμε. Ωραία λοιπόν και πάμε στο επόμενο. Πάμε Σκορπιός. Σκορπιός λοιπόν. Γενικότερο πλαίσιο, ρουνικό σταυρός κάνουμε εδώ πέρα. Απαντήσεις, αστρολογία, ταρό για όλα εδώ τα ζώδια. Να δούμε τι γίνεται. Ζώδια, ταρό λοιπόν. Και έχουμε 5, μάλιστα 5 ξυφών, μάχες. Η ζωή για σένα είναι μια μάχη. Μια ήττα ή μια νίκη και φιλοσοφείς πάνω σε αυτό και σε δυσκολεύει, Σκορπιέ. Και βεβαίως είναι το 2 κούπα. Πρέπει να μάχεσαι για την αγάπη. Αυτό σου λέει εδώ. Πρέπει να τα δίνεις όλα για την αγάπη, να μάχεσαι. Αλλιώς ή θα ιτηθείς ή θα χάσεις το κορίτσι που λένε. Ή και το αγόρι, έτσι. Τι σκέφτεσαι, αυτό που σκέφτεσαι είναι οικονομικές προτάσεις. Είναι καλύτερες οικονομικές συνθήκες. Σκέφτεσαι το μέλλον σου, το οικονομικό, πώς θα είναι πιο σταθερό, πώς θα είναι πιο προσοδοφόρο. Ναι, σε απασχολεί πάρα πολύ γιατί σε σταυρώνει κιόλας και ένας υπότης εδώ και σου λέει ότι αυτά πρέπει να οριμάσουν. Είσαι σε μια κατάσταση που σκέφτεστε αρκετές από εσάς το οικονομικό σας περιβάλλον και πρέπει να οριμάσει αυτό και θέλετε να δείτε. Οκ, okay, πες, θα πάω σιγά σιγά. Θέλετε ένα πιο αργό ρυθμό. Δεν πάτε για κατάκτηση, πάτε για λίγη σιγά σιγά. Και έχει βγει το 9, πολεμάς και εσύ. Είσαι ο πολεμιστής και εσύ της φωτιάς εδώ, με το 9 μπαστούνι, που σου λέει κουράστηκα ρε αδερφέ, κουράστηκα να πολεμάω. Το 9 όμως, και σημαίνει εδώ πέρα, με πολύ προσοχή διάβασε, που σημαίνει η ώρα του τέλους και της ολοκλήρωσης, που σημαίνει ότι κάτι τελειώνει. Πόσο μα πόσο στο ακριβώς. Ήρθε η ώρα να ολοκληρωθούν κάποια πράγματα για σένα, Σκόρπια. Ήρθε η ώρα να προχωρήσεις, να αφήσεις πίσω τυχόν είτε χάσαμε, φάγαμε, είτε κάναμε, δεν ξέρω τι, και να φτιάξεις το έδαφος σου και να δεις εδώ τα θέματα του έρωτα. Πρόσεξε εδώ τα θέματα του έρωτα. Τα έχεις λύσει μάλλον κατά κάποιο τρόπο, δίνοντας πολύ μεγάλη προσοχή στα κομμάτια τα περισσότερο υλικά.
Δεν λέω ότι σε απασχολούν, βεβαίως. Απλά σου λέει δώσε και μια προσοχή εκεί. Επικέντρωσε λίγο και την ενεργειά σου εκεί σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, μπορεί να σημαίνει και καλές συνεργασίες εδώ, έτσι. Σημαίνει και καλή δουλειά. Πάμε στο επόμενο, ζυγός. Για να δούμε τι λέει για τους ζυγούς. Σεπτέμβριος λοιπόν. Ζώδιο ζύγος. Για να δούμε. Και έχουμε... Α, Άσο Κούπα, έλα ρε. Το παρελθόν λοιπόν εδώ σημαίνει στον Άσο Κούπα ότι όμορφα πράγματα. Όπα, να φαίνεται, συγγνώμη. Άσο Κούπα, μια πολύ όμορφη κάρτα. Σημαίνει ξεκίνα κάτι. Επέτρεψε να ξεκινήσεις σε κάποια επίπεδα και συναισθηματικά κυρίως κάποια πράγματα. Ίσως ήδη έχουν, κάποια πράγματα έχουν οριμάσει, μπορεί. Ω, μια βασίλισσα κούπα, η οποία, ναι, ψάχνει τις αλήθειες στην ψυχή της και με τη διαίσθησή της. Αυτό είναι καλό, διότι δείχνει και μια ορίμανση για σένα. Δείχνει και μια, είτε άντρας είτε γυναίκα είσαι, δείχνει μια ορίμανση, δείχνει μια όρημη κατάσταση συναισθηματική. Ο Ιεροφάντης, ωραίο, πολύ καλό. Οι σκέψεις σου λοιπόν θα σου φανερώσουν αλήθειες. Οι σκέψεις σου θα σου δώσουν πίστη, οι σκέψεις σου θα σου δώσουν την αλήθεια, την πραγματικότητα, θα σου φανερώσουν όλα αυτά για τα οποία μπορεί να αισθάνεσαι σε ανασφάλεια. Ναι, τα διλήμματα κυρίως στον έρωτα, δηλαδή να τον εμπιστευτώ ή να μην τον εμπιστευτώ, ξέρω εγώ τι. Αυτή η σχέση έχει μέλλον ή δεν έχει μέλλον. Πώς είναι τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο περίεργα με το 4 κυπέλλον. Αυτό είναι που έρχεται να το διαχειριστείς. Γι' αυτό και σε σταυρώνει πρέπει να το διαχειριστείς αυτής της ανασφάλειας που έχεις. Και το κεντρικό σημείο είναι είσαι εσύ στο 10 ξυφών που σημαίνει ότι αν μίλαγες αυτή τη στιγμή οι ζυγίνες θα λέγατε έχω προδοθεί ρε αδερφέ. Έχω προδοθεί. Δεν μπορώ άλλο αυτόν τον έρωτα ή τους έρωτες. Έχω προδοθεί. Δεν αντέχω. Κάτι αληθινό. Κάτι με καρδιά, κάτι καινούριο και χωρίς απογοητεύσεις. Αυτά είναι τα κλειδιά σας. Και αυτό που έρχεται να σας μιλήσει είναι στον αριθμό 1 κοιτάμε, ήρθε η στιγμή να ζυγίσεις γεγονότα και να πάρεις αποφάσεις. Τα ζυγίζεις, παίρνεις αποφάσεις και προχωράς. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι οι καταστάσεις. Εντάξει, ζυγιά ζυγίνα μου, ακριβώς έτσι είναι. Ωραία λοιπόν. Ωραία, να πάμε στα επόμενα. Παρθένος. Ζώδιο Παρθένος λοιπόν. Πάμε να δούμε γενικότερες ενέργειες λοιπόν για το μήνα Σεπτέμβριο, να δούμε τι παίζει. Παρελθόν. Τι έχει συμβεί εδώ στο παρελθόν. Πέσε, μάλιστα, σελήνη. Δεν ήθελε να πέσει σελήνη λοιπόν. Στο παρελθόν σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι. Δεν εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου όσο θα έπρεπε ή δεν εμπιστεύεσαι κάποια πνευματικά πράγματα όσο θα έπρεπε ή το υπόβαθρο που έχεις όσο θα έπρεπε ή επίσης κάποια μηνύματα που παίρνεις γενικότερα τα οποία είναι αληθινά αλλά δεν τα εμπιστεύεσαι τόσο πολύ. Ακολούθησε το ένστικτό σου και τη διαίσθησή σου. Είναι εντάξει, δεν θα, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να αλλάξεις καταστάσεις. Πύργος, ναι, στη ζωή θα ζήσουμε και καταστάσεις και αλλαγές και πράγματα τα οποία μπορεί να μας δυσκολέψουν ή θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Ο πύργος σημαίνει προσαρμόζομαι. Πρέπει να προσαρμοστώ σε νέες συνθήκες. Αυτό σου έρχεται, αγαπημένο μου Παρθένε. Δεν είναι για κακό. Είναι ένας βασιλιάς εδώ πέρα, μπαστούνι. Είναι για να σου δώσει σοφία, δύναμη και πείσμα. Η σκέψη σου εδώ σημαίνει να είναι φωτιά, να είναι πείσμα, έτσι. Να είναι, δεν θα λυγίσουν. Αυτό που έρχεται να χειριστεί σαν σταύρωμα είναι το 9 πεντάκτινο, okay. Είναι η μοναξιά, είναι οι αποφάσεις οι δικές σου, είναι αυτά τα οποία θέλεις, τα δικά σου θέλω κτλ. Okay, δεν είναι κακή κάρτα, σημαίνει και το οικονομικό κομμάτι και οι σπούδες βέβαια και μια βασίλισσα βγαίνει εδώ, βασίλισσα ξυφών, μάλιστα. Παίρνω αποφάσεις. Ό,τι και να είναι, εγώ θα πάρω αποφάσεις. Η θηλυκή ενέργεια εδώ είναι δυνατή και αυτό που σου έχει να σου πει γενικότερα είναι δεν φοβάμαι τις οποιασδήποτε αλλαγές που μπορεί να συμβαίνουν γενικότερα, έτσι. Σε ανθρώπους και σε καταστάσεις. Το 5 λοιπόν εδώ πέρα, που είναι ο αριθμός που σε επηρεάζει, σημαίνει θες να βοηθήσεις άλλο να σεβαστείς και την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Θες να βοηθήσεις, αλλά σέβεσαι, πρέπει να σεβαστείς και την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Αυτή εδώ πέρα είναι δίκαιη. Και καταλαβαίνει από δικαιοσύνη, άρα καταλαβαίνεις ότι είτε είναι ερωτικό κομμάτι, είτε είναι συνεργατικό, είτε είναι φίλοι, με φίλες, με καταστάσεις, με γεγονότα, πρέπει να σεβαστείς και τον άλλον άνθρωπο. Ακόμα και αν διαφωνείς μαζί του. Αν και αν ακόμα έχετε τελείως με τελείως διαφορετικές απόψεις. Πρέπει να τις σεβαστείς. Είπαμε, είναι και καρμικός μήνας, αριθμός 14, σέβομαι την ελευθερία του αλλονού.
Εντάξει. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα μας προσβάλλουν, εννοείται, αλλά λέμε όμως σε ένα γενικό πλαίσιο. Και εμπιστεύσου βέβαια και το ένστικτό σου. Έχεις πολύ ισχυρό ένστικτο αυτή την περίοδο. Σε πάει καλά, σε πάει στο σωστό σημείο και υπομονή βεβαίως. Στο επόμενο, λέω. Εδώ. Λιοντάρια λοιπόν. Τα λιοντάρια τα οποία είχαν την τιμητική τους τον Αύγουστο και η πύλη 8-8 είναι μια πύλη που μας επηρεάζει για τους επόμενους 6 μήνες. Φίλες, φίλοι, αν δεν έχετε δει το βίντεο με την πύλη 8-8, μπείτε να το δείτε, έτσι. Και επίσης να δείτε και το βίντεο 3-6-9, υλοποίηση επιθυμιών. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα μεταξύ τους, σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Πάμε όμως τώρα. Παρελθόν. Τι λέει εδώ το παρελθόν, ένας βασιλιάς πεντάκτηνος. Οκ, ο βασιλιάς πεντάκτηνος σου δίνει μια σταθερότητα, σου δίνει ίσως κάποιες προτάσεις επαγγελματικής φύσεως, το σημαίνει γνωριμίες, σημαίνει κάποια πράγματα, κυρίως επαγγελματικά. Άσος ξυφών, πολύ καλό, έχεις αξία, έχεις δύναμη, προχώρα. Κλειδί. Προχώρα, μη φοβάσαι, μη μπας πίσω. 10 πεντάκτηνο. Αυτό μαζί με αυτό εδώ είναι ένας πολύ ωραίος ενδιασμός. Βάζεις στόχους, θέλεις οικονομικά, θέλεις να πετύχεις. Κυνήγησε τα όνειρά σου, ρε παιδί μου. Κυνήγησε τα όνειρά σου. Κάπως με κάποιο τρόπο αυτά θα επιτευχθούν. Πολύ χρήμα πέφτει εδώ πέρα. Εδώ πέφτει πολύ χρήμα για σας τα λιοντάρια, έτσι. Αν το εκμεταλλευτείτε σωστά τις ενέργειες, όντως μπορεί να έχετε πολύ μεγάλη εύνοια στο οικονομικό κομμάτι και σε θέματα τύχης. Τζόγος δηλαδή. Και ένας ιεροφάντης, και αλήθεια λέω. Λοιπόν, και ο ιεροφάντης σημαίνει ότι σας αποκαλύπτει εκείνα τα οποία εσείς θέλετε να μάθετε για το πώς θα μπορέσετε να βγάλετε χρήμα. Θα εμφανιστούν. Θα εμφανιστούν με κάποιο τρόπο μπροστά σας. Μα μια, με ιδέα θα είναι, με κάποιον σύντροφο θα είναι. Μα με άνθρωπο συνεργάτη, με κάποιο τρόπο έρχονται να σας βοηθήσουν. Και βέβαια λέει εδώ ο αριθμός 5, η μόνη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η στιγμή για να αποφασίσεις μόνος-μόνη, ελεύθερα και στο χρόνο σου. Αυτό εδώ πέρα. Ο αριθμός 5. Κοιτάμε τον αριθμό 5. Πρέπει να αποφασίσεις. Ναι, έχει μια μοναξιά εδώ πέρα που λέει, λέοντά μου, λιοντάρι μου, λιονταρία μου, πρέπει να αποφασίσεις. Και σε θέματα ερωτικά και σε θέματα κυρίως εδώ βέβαια επαγγελματικά. Τι θες να κάνεις, πού θες να πας, τι θες να επενδύσεις, με ποιον θες να είσαι, με ποιον δεν θες να είσαι κτλ. Πολύ καλό. Πολύ ωραίο λοιπόν και αυτό εδώ. Να πάρω τις κάρτες, θα τις ανακατέψω εδώ λίγο και να πάμε και στο επόμενο. Καρκίνος. Ωραία λοιπόν, καρκίνη. Πάμε. Καρκίνος λοιπόν, τι έχει να μας πει το παρελθόν του καρκίνου, είναι το 3 κούπα. Λοιπόν, προέρχεσαι από μία περίοδο χαρούμενη ίσως, μία περίοδο που πέρασες καλά, μία περίοδο που έκανες μπάνια, μία περίοδο που ήσουν με φίλους, μία περίοδο εν πάση περιπτώσει που χόρτασες κάποια πράγματα και αυτό σου δώσανε, σου ανανέωσαν την ενέργειά σου. Γι' αυτό έχει βγει και νερό πολύ εδώ πέρα και έχει βγει και άλλο νερό. Μπορεί να είναι νέες γνωριμίες, νέοι έρωτες, νέα πράγματα, νέες συνεργασίες, αλλά γενικά νέες γνωριμίες. Ευνοούνται το μήνα Σεπτέμβριο οι νέες γνωριμίες και οι καλές, σωστές, ας το πούμε, συνεννοήσεις, συνεργασίες. 3 ξυφών βεβαίως, πάντα στο μυαλό σου είναι μην πληγωθείς, το φοβάσαι αυτό πάρα πολύ εγώ και... συγγνώμη, είπα εγώ και ρωτώ, γιατί είναι το αντίστοιχο καρμικό. Λοιπόν, καρκίνε, καρκινάκι και συγγυνιακά, φοβάστε πάρα πολύ μήπως πληγωθείτε στο κάτω-κάτω. Μπορεί να δείχνετε σίγουροι με αυτοπεποίθηση, φοβάστε όμως το πλήγωμα και φοβάστε επίσης την απόρριψη. Σας τρελαίνει η απόρριψη εσάς και σας τρελαίνει και όχι μόνο σας τρελαίνει, σας διαλύει πραγματικά. Έχουμε το 3, έχουμε το 9. Ξύφι, δυσίωνο εδώ, δύσκολο. Πράγμα που σημαίνει ότι σε αυτό που σας σταυρώνει, δηλαδή θα πρέπει να το αντιμετωπίσετε, να το διαχειριστείτε, είναι αυτά τα πράγματα ακριβώς που εσάς σας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση και σας πληγώνουν. Η απόρριψη των ανθρώπων, γιατί είμαι έτσι, γιατί γίνεται αυτό, γιατί να γίνει σε μένα, γιατί έπρεπε να γίνει τώρα και φυσικά εννοείται ότι εδώ σημαίνει μιζέρια, μιζέρια και σε συναισθηματικό επίπεδο ή από τους άλλους ανθρώπους ή και η δικιά σας όμως και μιζέρια όμως και η πνευματική και η υλική και η ψυχοσυναισθηματική είναι όλα τα ίδια εδώ πέρα. Η μιζέρια σε όλο το μεγαλείο. Είναι μια περίοδος που μπορεί κάτι να έχει συμβεί, ενώ να έχετε μπει σε ένα πολύ καλό κομμάτι θετικό, κάτι να έχει συμβεί και να σας δυσκολέψει πάρα πολύ, πρέπει να το διαχειριστείτε εδώ και να δώσετε ένα τέλος. Θα περάσετε στεναχώριες, οι οποίες όμως δεν είναι για να σας ρίξουν κάτω, είναι για να σας αφυπνίσουν, να σας τραβήξουν πάνω, σε αυτό εδώ.
και ζητήστε βοήθεια από φίλους και φίλες ή από ανθρώπους που σας αγαπάνε. Το 5 εδώ σημαίνει η στιγμή για να, η στιγμή για να αποφασίσεις εδώ, μόνος ή μόνη ελεύθερα στο χρόνο σου. Αυτό σημαίνει εδώ πέρα, έτσι. Πρέπει να αποφασίσεις γενικότερα στο δικό σου χρόνο τι θέλεις να κάνεις. Να προχωρήσεις, έτσι. Να φτιάξεις. Και επειδή έχουμε το 5, είναι και συντονίζεσαι και με το 5 του Σεπτεμβρίου, δώσε πολύ μεγάλη προσοχή, διότι είναι έντονες οι ενέργειες και επηρεάζεσαι. Δεν λέει ότι είναι κακό, εδώ σημαίνει το διαχειρίζομαι και εφόσον το διαχειριστώ, τότε, ας το πούμε έτσι, τα καταφέρνω. Ωραία, θα τα πάρω και αυτά, να κάνω ένα μικρό ανακάτεμα. Και πάμε τώρα στους διδύμους. Δίδυμοι λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, δίδυμοι, για να δούμε στο ζώδιο των διδύμων, για μισό λεπτό. Εδώ είμαστε παρελθόν που δεν θέλει να εμφανιστεί κιόλας. Τι είναι εδώ το εξπεντάκτηνο, τι έχει συμβεί εδώ πέρα, συνεννοήσεις, επικοινωνίες, συνεργασίες, αποφάσεις. Ναι, η ζωή είναι ένα κάρμα, πάρε το απόφαση. Ό,τι δώσεις θα πάρεις, τελείως. Βέβαια θα μου πείτε, μα μόνο δίνω και δεν παίρνω. Όχι, δεν είναι έτσι. Κάτι έχεις κάνει κι εσύ, να το ξέρεις. Λοιπόν, τέσσερα, εντάξει, όμως εδώ. Βγαίνει κάτι το ωραίο, είναι το τέσσερα μπαστούνι. Είναι για το μέλλον, είναι μια πρόσκληση στη χαρά. Σε προσκαλεί στη χαρά. Η ενέργεια του Σεπτεμβρίου σε καλεί στη χαρά, να βρεις τη χαρά σου. Για τον κάθε δίδυμο διδυμίνα είναι διαφορετικές οι χαρές, έτσι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι δίδυμοι είναι στο ίδιο κομμάτι, στο ίδιο επίπεδο. Οι δίδυμοι χαρακτηρίζονται για την πολύ ευγλωτία τους, για το πολύ μυαλό τους, το γρήγορο που κάνει απίστευτους υπολογισμούς. Ισολογισμούς είπα, λοιπόν, υπολογισμούς, και μπορεί να βρει μέσα από αυτή την εξυπνάδα και την εφράδια, γιατί είναι και ένα επικοινωνιακό ζώδιο, τη χαρά, την ευτυχία και τα οικονομικά. Εντάξει, μην το αμελήσετε. Ευνοήστε, είναι καλή περίοδος. Έρωτες, το σκέφτεστε πάρα πολύ το ερωτικό κομμάτι, το οποίο θέλετε να υλοποιηθεί, αλλά προσέξτε, εδώ είναι σκέψη, δεν σημαίνει ότι έχει υλοποιηθεί ακόμα. Λοιπόν, και τι σας σταυρώνει, λοιπόν, ναι, υπομονή, ίσως αυτά τα οποία θέλετε να πετύχετε, ναι, χρειάζονται αυτά που θέλετε εσείς στο μυαλό σας ο καθένας να πετύχει. Για άλλον είναι η ευτυχία, για άλλον είναι να είναι ευτυχισμένος, να πνέει καλά, να πηγαίνει σε πάρτι, για άλλον είναι να βρει ένα μεγάλο έρωτα, για άλλον είναι να βρει χρήματα, για άλλον είναι να βρει να έχει πολλά χρήματα και να περνάει καλά μόνος του, μόνη της ή δεν ξέρω τι άλλο. Ή να πηγαίνει ταξίδια εδώ και να φεύγει μακριά και να ξαναγυρίζει του. Ο καθένας σας βάλει ό,τι θέλει εδώ. Αλλά όμως δείχνει ότι έχεις μία τέτοια ωραία εύνοια που μπορείς να τα πετύχεις. Και το κεντρικό σημείο βεβαίως που μπορείς να τα πετύχεις, έχεις δύο εξάρια και είναι ο νικητής. Τι έλεγα, είναι ο νικητής εδώ πέρα. Έξι μπαστούνι, έχεις δύο εξάρια, που σημαίνει τα δύο εξάρια σχέσεις, πολύ έντονες σχέσεις, θέματα σχέσεων, θέματα οικογενειακών σχέσεων, δώσε πολύ μεγάλη σημασία, θέματα καρμικών σχέσεων, αλλά εδώ βγαίνει ο νικητής ή η νικήτρια. Δηλαδή, νικάω, δεν σημαίνει ίσω είναι και καλά, πετυχαίνω, δηλαδή, α, ωραία, έκανα την σύνδεση, μου έκανα εκείνο. Σημαίνει ότι τα βάλα κάτω, είδα τις ενέργειες, είδα πώς πηγαίνει το πράγμα και το εξισορρόπησα. Το 6 σημαίνει υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Ορίστε. Το 6 σημαίνει εδώ, δείτε το, τον αριθμό 6 διαβάστε το, υπάρχουν άνθρωποι που σε αγαπάνε. Τελείως. Ναι, έχετε ανθρώπους που σας αγαπάνε, σας λατρεύουν, γιατί είστε πολύ, πολύ όμορφα ζώδια, πολύ ιδιαίτερα ζώδια. Και άντρες και γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, και εννοείται ότι το ζώδιο των διδύμων στην εσωτερική αστρολογία είναι μάλλον κάθε ζώδιο είναι μία πύλη, να σας το πω έτσι. Η πύλη του ζώδιου των διδύμων είναι από τις πιο ισχυρά πνευματικές στην εσωτερική αστρολογία. Ωραία λοιπόν για τους διδύμους, δυνατότητες, ωραίες. Πάμε για τους ταύρους. Ταύροι λοιπόν. Τι έχουμε λοιπόν για τους ταύρους, για να δούμε εδώ. Λοιπόν, ταύροι, για να δούμε εδώ. Παρελθόν, ποιο το παρελθόν σου, ναι, ο κουβαλητής. Κουβαλάς εσύ, προσπαθείς, ευθύνες, πράγματα, έχεις κλατάρει. Τα έχεις παίξει. Δουλειά, ευθύνες, επιθυμίες, αυτά που θέλεις να κάνεις και δεν τα έχεις καταφέρει, πιέζεσαι. Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά, ναι μεν βγαίνουν χρήματα, βγαίνουν καλά χρήματα εδώ, δεν είναι τα τρελά χρήματα, αλλά είναι τα καλά χρήματα, τα οποία σου εξασφαλίζουν κάτι καλά στο οικονομικό, βγαίνει στο μέλλον. Άρα για εσάς τους ταύρους και τις ταυρίνες,
Είναι καλό αυτό σαν ενέργεια, αρκεί να το έχετε πατήσει και βεβαίως σκεφτείτε και τη χαρά. Η χαρά εδώ πέρα θέλετε λίγο να ξεφύγετε. Ευθύνες και δουλειά, λες θέλω και λίγο ρε παιδί μου να ξεκουραστώ. Το έχετε ανάγκη, ναι. Θέλω και λίγο να αλλάξω παραστάσεις, να το κάνετε. Δεν ξέρω, πήγαινε θέατρο, ξεκουραστείτε, αλλάξετε παραστάσεις οπωσδήποτε. Φοβάστε, κάτι φοβάστε ρε παιδί μου. Γιατί υπάρχει αυτή η ανασφάλεια. Είστε, είναι το ζώδιο και της ανασφάλειας, ειδικά της ανασφάλειας της οικονομικής. Αν ο Ταύρος αισθανθεί οικονομικά, συναισθηματικά ανασφαλής, παθαίνει κλακάς πραγματικά. Πάθει ψυχολογικό, κλακάς όντως. Εδώ βγαίνει η ήττα, η νίκη η ήττα. Εντάξει, οκ. Okay. Σου βγαίνει να το διαχειριστείς όμως, το φοβάσαι πάρα πολύ αυτό το Ταύρε και βγαίνει, γι' αυτό τα φοβάσαι αυτά, μην καταστραφεί το οικοδόμημα. Το οικοδόμημα φοβάσαι να καταστραφεί. Το οικοδόμημα της σχέσης, το οικοδόμημα της εργασίας, το οικοδόμημα της δουλειάς, το οικοδόμημα του επαγγέλματος, το οικοδόμημα του τίτλου, το οικοδόμημα των σχέσεων, ό,τι φοβάσαι, μην καταρρεύσει. Ένα πολύ γρήγορο είναι πολλές ευθύνες οικογενειακές. Δουλεύω σαν το σκύλι για να τα φέρω πέρα. Χαρά δεν έχω, δεν πίνω από πουθενά χαρά γιατί δουλεύω τόσες πολλές ώρες όπου νιώθω εγκλωβισμένη. Φοβάμαι μην φάω καμιά ήττα, μην γίνει κάτι παράξενο περίεργο και γκρεμιστούν όλα και μείνω στον άσο. Αυτό φοβάστε. Και πρέπει να το διαχειριστείτε όμως. Αυτό λέει εδώ πέρα. Και αυτό το οποίο βγαίνει είναι με πείσμα, λέει θα τα καταφέρεις, μην αμφιβάλλεις. Να το 5, αριθμός 5. Με πείσμα σου λέει ρε παιδί μου. Θα τα καταφέρεις, μην αμφιβάλλεις, μην βάζεις τον εαυτό σου σε μια τόσο τραγική κατάσταση. Ναι, είναι δύσκολες κάποιες καταστάσεις, αλλά μην τρελαίνεσαι όμως. Ωραία, και πάμε τώρα στο τελευταίο ζώδιο, εντάξει, Κρύ. Αλλάξαμε τον τροχό λοιπόν εντελώς, τελευταίο ζώδιο Κρυός, ποιος να το φανταζόταν λοιπόν. Κάναμε μια μικρή αλλαγή, την επόμενη φορά θα δούμε διαφορετικά. Εντάξει φίλες και φίλοι λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ να δούμε. Το πρώτο είναι παρελθόν, μα έχει περάσει δύσκολα να κρύβουν. Ανασφάλειες, ακόλουθος ξυφών, ανώριμες καταστάσεις, περίεργες καταστάσεις, δυσκολίες, ο ερημίτης. Μοναξιά πολύ ρε παιδί μου, για σας τους κρύους. Άντρες, γυναίκες, ψάχνεστε να βρείτε την ψυχή σας, να βρείτε άλλες ψυχές, να βρείτε άλλους άντρες, άλλες γυναίκες, ψάχνεστε, κάπου λίγο σας δυσκολεύει όλο αυτό. Η σκέψη σας είναι να βρεθεί ένας άντρας δυνατός και αντίστοιχα για τους άντρες είναι να βρεθεί μια αντίστοιχη ενέργεια η οποία να σας καταλαβαίνει. Γιατί βγήκε και το ζώδιο του κρύου. Κάποιος, κάποια να σας καταλαβαίνει την ψυχοσύνθεσή σας, τι πραγματικά είστε μέσα σας. Την ψυχή σας θέλετε να βρείτε μέσα από ένα, και να εκφραστείτε μέσα από ένα άλλο πρόσωπο. Οκ, okay, καλό αυτό. Δυσκολίες βεβαίως, αυτά δεν είναι εύκολες καταστάσεις, εννέα ξυφών, στεναχώριες, κυρίως στον συναισθηματικό τομέα και όλα αυτά τα οποία θέλετε εσείς να, που μάλλον αντιμετωπίζετε και θέλετε να ξεπεράσετε, ναι, αυτή είναι η αγάπη σας, αυτό θέλετε, μια τρυφερή αγάπη. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο. Όλη η ιστορία για εσάς τους κρύους και τις κρυαρίνες είναι να σας καταλαβαίνει κάποιος, να καταλαβαίνει την καρδιά σας, το συναισθημά σας, πώς σκέφτεστε, πώς αισθάνεστε, χωρίς να κουράζεστε, να εξηγείτε στον καθένα τι συμβαίνει με εσάς, τι συμβαίνει με την πάρτα σας, το πούμε. Και όλο αυτό σας κουράζει. Και λέτε μέσα, δεν θα με καταλάβει κάποιος. Τόση ανοριμότητα. Και επειδή έχουμε το 6 εδώ, είναι η πραγματική σου δύναμη είναι η ειλικρίνεια και το θάρρος μην κάνεις πίσω. Αριθμός 6, διάβαζε τον αριθμό 6. 6, συγγνώμη. Η πραγματική σου δύναμη είναι η ειλικρίνειά σου και το θάρρος μην κάνεις πίσω. Ακριβώς αυτή είναι όλη η ιστορία. Μην κάνεις πίσω λοιπόν. Ωραίο λοιπόν γι' αυτό εδώ. Λοιπόν, τελειώσαμε αγαπημένοι φίλες και φίλοι. Ήτανε τα ζώδια του Σεπτεμβρίου, ζώδια ταρό Σεπτέμβριος. Λοιπόν, δείτε βεβαίως και το βίντεο του Σεπτεμβρίου, το γενικό που έχει να κάνει με τις γενικές ενέργειες. Σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Αν είσαι καινούριος, κάνε το like. Μπείτε και στο site μου, δείτε και τις δωρεάν υπηρεσίες. Κάνετε εγγραφή σας, πατήστε τα καμπανάκια σας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις ό,τι καινούργιο ανεβάζω. Σας ευχαριστώ που έχουμε φτάσει στο κανάλι τόσο ψηλά και που το υποστηρίζετε και το αγαπάτε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και σε αυτό εδώ το σημείο να σας ευχαριστήσω, να κλείσουμε και θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.